Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας χαρώ για την ευαισθησία με την οποία μιλήσατε πριν για τα 60 χρόνια από το τέλος του φασισμού, από την γενοκτονία εκείνη των Ευρωπαίων και ιδιαιτέρως των Εβραίων. Όμως ο Μάιος μήνας φέρνει στη μνήμη μας και μια άλλη γενοκτονία ενός προδρόμου του Χίτλερ, του Κεμάλ Ατατούρκ, που στις 19 Μαΐου του 1919 έσφαξε μισό εκατομμύριο ποντίους εις ελθόν στη Σαψούντα. Οι ιστορικοί εκείνης εποχής γράφουν ότι η Μαύρη Θάλασσα έγινε κόκκινη, ενώ λόφοι από κεφάλια ήταν στις πλατείες. Νομίζω ότι είναι θέμα ευαισθησίας να κατακρίνουμε αυτό το γεγονός, για το οποίο δεν υπήρξε μία Νιρεμβέργη όπως υπήρξε για τον Χίτλερ. Να δείξουμε στον κόσμο ότι εμείς, η ελεύθερη Ευρώπη, σκεφτόμαστε, γνωρίζουμε και θυμόμαστε όλους εκείνους οι οποίοι δημιούργησαν αυτά τα εγκλήματα εναντίον λαών. Η μνήμη των ποντίων πρέπει να γιορταστεί. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από εσάς, κύριε Πρόεδρε, και την ευαισθησία σας να υπάρξει μία ημέρα για τη μνήμη των ποντίων, όπως εξάλλου και των Αρμενίων. Είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα ευαισθησίας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Καρατζαφέρης. Πρόεδρε, συμπληρώνονται φέτος το Μάιο 61 χρόνια από το τέλος της βαρβαρότητας εναντίον των Ευρωπαίων και των Εβραίων από τον Χίτλερ. Συμπληρώνονται όμως και 87 χρόνια από την βαρβαρότητα, από τη γενοκτονία των ποντίων από τον Κεμάλ Ατατούρκ. 19 Μαΐου του 1919 εισήλθε στην πόλη και έσφαξε 490.000 ανθρώπους. Κοκκίνησε η Μαύρη Θάλασσα. Οι παρατηρητές της εποχής είπαν ότι υπήρξαν πλατείες με κεφάλια αθώων ανθρώπων. Με μια διαφορά, ότι η μεταχιτλερική Γερμανία ζήτησε συγγνώμη. Η Τουρκία δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη, ούτε για τη γενοκτονία των ποντίων, ούτε για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Του Ναντίον, επροχθές απείλησε το Γαλλικό Κοινοβούλιο για την απόφασή του για την γενοκτονία των Αρμενίων, ενώ μάλιστα πριν από τρεις ημέρες στη Βιέννη ο κύριος Ερντογάν στρίμωξε τον ένα πρωθυπουργό, γιατί ακριβώς θέλουμε να γνωρίσουμε τη γενοκτονία των ποντίων. Οι λαοί που ξεχνούν την ιστορία την ξαναζούν. Θέλω λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει μια πρωτοβουλία αναγνωρίσεως της μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων.